Κύριε Χατζιάμαλε, επισκεφθήκατε πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα, όπου συμμετείχατε στη σύσκεψη που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας μας. Τι αποφασίστηκε για τα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία και τα εφετεία της χώρας μας, και ειδικά για τα δικά μας εδώ στην ΚΟ. Πράγματι την Πέμπτη το απόγευμα κληθήκαμε σε μία σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Υφυπουργό τον κύριο Μπούγα, οι Προέδροι των Δικηγορικών Συλλόγων τους οποίους της Νησιωτικής Ελλάδας, δηλαδή Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και Βορείου Αιγαίου. Η κυβέρνηση σχεδιάζει μία ανακατανομή των δικαστηρίων, συγχωνεύει κάποια της υπηρωτικής Ελλάδας, ενώ καταργεί τα ειρηνοδικεία. Μάλλον η σωστή έκφραση είναι αναβαθμίζει. Ναι, μεν καταργούνται τα ειρηνοδικεία, αλλά μετατρέπονται την ίδια στιγμή σε περιφερειακά πρωτοδικεία. Όλοι οι ειρηνοδίκες της χώρας γίνονται πρωτοδίκες, που σημαίνει ότι αναβαθμίζονται, και όπου υπήρχαν ειρηνοδικεία γίνονται περιφερειακά πρωτοδικεία. Στην περίπτωσή μας, στη Δωδεκάνησο, όπως ξέρετε, έχουμε δύο πρωτοδικεία, της ΚΟ και της Ρόδου, με δύο αντίστοιχους δικηγορικούς συλλόγους. Στο δικό μας πρωτοδικείο υπάγονται τα ειρηνοδικεία της ΚΟ, της Καλύμνου και της Λέρου. Αυτά καταργούνται και γίνονται περιφερειακά πρωτοδικεία. Οι οργανικές θέσεις των ειρηνοδικών καταργούνται, γίνονται πρωτοδίκες και προσμετρώνται στη δύναμη του εκάστοτε πρωτοδικείου. Άρα εμείς εδώ έχουμε 4 πρωτοδίκες και ένα πρόεδρο πρωτοδικών, σε αυτούς προστίθενται άλλες 5 οργανικές θέσεις και εδώ έχουμε 9 συν 1 δικαστές. Κατά την κρίση μου είναι μία θετική παρέμβαση της κυβέρνησης και μόνο που αναβαθμίζει τους ειρηνοδίκες σε πρωτοδίκες και έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερες και περισσότερες συνθέσεις των δικαστηρίων, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι θα δικάζουν και υποθέσεις που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να τις δικάσουν, λίγο πιο αυξημένου αντικειμένου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, κατά τις ρίσεις του Υπουργείου, οι ειρηνοδίκες θα περάσουν από κάποια σεμινάρια στη Σχολή Δικαστών, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν και επί της ουσίας. Αυτό λοιπόν είναι ο σχεδιασμός για το νέο δικαστικό χάρτη και αυτό που τελικά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δεν αλλάζει κάτι, αναβαθμίζεται, και εκεί όπου υπήρχαν τα ειρηνοδικεία σήμερα θα υπάρχουν περιφερειακά πρωτοδικεία. Και στην Κάλυμνο λοιπόν και στη Λέρο που υπήρχαν τα ειρηνοδικεία θα υπάρχει ένας περιφερειακός πρωτοδίκης αντί του σημερινού ειρηνοδίκη. Στη συγκεκριμένη σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε το παρόν και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Παπάς, όπου ζήτησε ουσιαστικά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων στα δικαστήρια των νησιών μας για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Φυσικά και είναι εφικτό. Πράγματι, ο Γιάννης ο Παπάς, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έβαλε τέτοιο θέμα. Όπως ξέρετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο μετεπιτάσεως το βάζουμε και είναι ένα πάγιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου. Υπάρχουν πολλές κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και στο πρωτοδικείο και στην εισαγγελία και στο ειρηνοδικείο της Καλύμνου. Έχουμε μία υπόσχεση ότι αυτές οι θέσεις θα πληρωθούν. Στην περιοχή μας καθίσταται επιτακτικότερη ανάγκη, διότι έχουμε το μεταναστευτικό, όπου οι υποθέσεις από την λαθροδιακίνηση με τους λαθροδιακινητές επιβαρύνει κατά πολύ τα πινάκια μας και γενικά τις υποθέσεις που περνάνε από το πρωτοδικείο της ΚΟ. Οπότε χρειάζεται περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό και δικαστές και υπαλλήλους για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτό το έργο. Την ανάκριση της ΚΟ, δηλαδή
εκεί όπου εισάγονται οι κακουργηματικές υποθέσεις. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια πλην των ετών εκεί του 15 και του 16 που ήταν πάλι σε έξαρση το μεταναστευτικό. Είχαμε ένα μέσο όρο υποθέσεων στην ανάκριση γύρω στις 50 ετησίως και το 2023 φτάσαμε τις 158. Καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος όγκος κακουργηματικών υποθέσεων για να διεκπεραιωθεί χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Και δεν φτάνει μόνο να εμπλουτιστεί και να πληθύνει ο αριθμός των υπηρετούντων εδώ δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, θα πρέπει αντίστοιχα να εμπλουτιστεί με εφέτες και το εφετείο της Ρόδου, της Δωδεκανήσου. Γιατί εκεί είναι που αυτές οι υποθέσεις δικάζονται επί το τέλει στα ακροατήρια. Έτσι. Άρα για να διεκπεραιωθεί ένας τέτοιος όγκος υποθέσεων εξαιτίας του μεταναστευτικού, χρειάζεται πράγματι να πληρωθούν όλες αυτές οι θέσεις. Και στους δικαστές δεν φτάνει μόνο οι οργανικές θέσεις, οι οποίες είναι πληρωμένες αυτή τη στιγμή όλες. Χρειάζεται τουλάχιστον με αποσπάσεις, αν όχι να αυξήσουμε τις οργανικές θέσεις τους οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας, έστω με απόσπαση να έρθουν κάποιοι δικαστές και να φύγουμε από αυτό το φόρτο που μας δημιούργησε πρόσκαιρα το μεταναστευτικό. Έβαλε λοιπόν το θέμα πολύ σωστά, το οποίο θέμα και αίτημα ενισχύσαμε και εμείς με την παρουσία μας. Εγώ ως δικηγορικός σύλλογος το ενίσχυσα με την παρουσία. Στα παραπάνω πλαίσια λοιπόν της κάλυψης των θέσεων, των οργανικών θέσεων, έχουμε ήδη τοποθέτηση από τον τελευταίο διαγωνισμό ενός γραμματέα στην Καλυμνό, το όνομα του είναι Χρήστος Ράπτης. Και επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ένας υπάλληλος του εφετείου Αθήνας για μία απόσπαση στο ειρηνοδικείο της Καλύμνου. Άρα λοιπόν εκεί που δεν είχαμε κανένα στο ειρηνοδικείο της Καλύμνου, ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε δύο. Όλα αυτά εντάσσονται στις προσπάθειες και του Υπουργείου και τις δικές μας για την κάλυψη των οργανικών θέσεων.